Ζήτησα από την Υπουργό, την κυρία Παπανάτσιου, πριν από την αμέσως επόμενη μέρα από την συνέλευση που υπήρχε στον Γάμπο, να ορίσει άμεσα ένα ραντεβού προκειμένου να ζητήσουμε να επαναφέρουμε το ζήτημα της διακοπής της αποστολής σημειώσεων προς τους εκείνους κατοίκους του Γάμπου, οι οποίοι καλούνται τώρα να δηλώσουν ως οικόπεδο το κίνητρο τους. Είχε οριστεί αρχικά για την, από προχθές είχε οριστεί για την επόμενη Τρίτη. Δυστυχώς ξανααλλάξε αυτή η ημερομηνία και πάει για τις 23 Οκτωβρίου, όπου θα βρεθούμε. Ζήτησα να είναι παρόντες και ο Αντιπεριφερειάρχης, οι δύο βουλευτές και ασφαλώς οι εκπρόσωποι των συλλόγων του κάμπου, για να ζητήσουμε την άμεση, το άμεσο πάγωμα αυτής της διαδικασίας, δεδομένου ότι, όπως έχει δηλώσει και η ίδια, προτίθεται να φέρει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τη φορολόγηση βασικά, να δοθούν εναλλακτικές ώστε να φορολογείται η γη αυτή που είναι οικιστική ως οικιστική και αυτή που είναι αγροτική ως αγροτική, αλλά κυρίως εν ώψη μιας τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου την οποία επιδιώκουμε, του θεσμικού πλαισίου προστασίας, στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι βαθμοί προστασίας, δηλαδή και το κομμάτι του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείου που αφορά την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τα ζητήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα ζητήματα τα οικονομικά, μιας και αυτά διέπουν όλο το καθεστώς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ολοκληρωμένης προστασίας για τον κάμπο, στην οποία το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει μια παρουσία, μιας και η φορολόγηση της γης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις χρήσεις και τις δυνατότητες που έχει κάνει σε αυτήν.